Η φλόγα της ελπίδας σας ζεστάνει τις καρδιές των ανθρώπων στο πέρασμά της, ας φωτίσει τα σκοτάδια με το χαμόγελο της ζωής. Αυτό ήταν το μήνυμα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της αφής της φλόγας της ελπίδας στον Ιερό Βράχο της Μνήκας στις 10 Ιουνίου. Έκτοτε η φλόγα ταξιδεύει σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και την Τουρκία και την Κύπρο, ώστε στις 24 του ίδιου μήνα να επιστρέψει και πάλι στην Αθήνα, όπου και θα ξεκινήσουν την επομένη με την τελετή έναρξη στο Παναθηναϊκό Στάδιο οι αγώνες των Special Olympics. Σταθμός του ταξιδιού της φλόγας της ελπίδας και η Ναύπακτος που απέδειξε πως συμμετέχει ενεργά στη μεγάλη γιορτή των ξεχωριστών αθλητών των Special Olympics. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας, στο ιστορικό Λεπάντο. Σας δεχόμαστε ως προπομπούς των μεγάλων αγώνων που θα αρχίσουν σε λίγες μέρες στην Ελλάδα, το Special Olympics, που αφορούν μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας, την αλληλεγγύη μας, την ελπίδα για αυτούς, την ελπίδα για την κοινωνία. Σας δεχόμαστε λοιπόν με την φλόγα της ελπίδας που φέρνετε και θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε και εμείς το δικό μας καθήκον ώστε η χώρα μας, η κοινωνία μας να είναι μια κοινωνία αλληλεγγύης, να είναι μια κοινωνία αποδοχής της ιδιαιτερότητας, να είναι μια κοινωνία συνοχής. Και αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που όλοι εμείς συνδράμουμε τους συνανθρώπους μας, σταθούμε δίπλα τους, τους βοηθήσουμε να έχουν τη θέση που τους αρμόζει στην κοινωνία μας. Wow. This place is beautiful. Είμαι από το New South Wales της Αυστραλίας και αισθάνομαι υπερήφανος και τιμημένος που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω στη λαμπαδιδρομία. Ασχολούμαι με τη λαμπαδιδρομία τα τελευταία 5 χρόνια. Έχω φίλους και άτομα της οικογένειάς μου που έχουν γενετικές αναπηρίες και παρόλα αυτά δεν γνώριζα την ύπαρξη των Special Olympics. Το 2006 όμως η ζωή μου άλλαξε, καθώς τότε έτρεξα για πρώτη φορά 5 ημέρες με τη φλόγα της ελπίδας. Η εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη, γιατί έχω αποκτήσει πολύ Special φίλους που είναι στη ζωή μου συνέχεια. Τα μηνύματα των Special Olympics πολλαπλά, καθώς πρόκειται για τους μοναδικούς αγώνες στον κόσμο όπου το σύνολο των συμμετεχόντων αθλητών είναι νικητές. Και αυτό γιατί οι περασπιζόμενοι αθλητές στις ξεχωριστές τους ικανότητες καταφέρνουν να κερδίσουν το σεβασμό όλων και την ταυτόχρονη αναγνώριση της διαφορετικότητάς τους.